Γεια σα, καλό απόγευμα. Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Έχουμε ξαναπεί ότι τι περισσότερε φορέ ζητάνε ένα συγκεκριμένο διαφορετικό τρόπο για να μπορέσουμε να ε, βρούμε ε, τον δρόμο που θα μας οδηγήσει εκεί που πραγματικά επιθυμούμε. Τα περισσότερα μηνύματά σας και κάθε φορά που φτάνουμε μετά το μέσο ή τις 20 ενός μήνα σχετίζονται με τις οικονομικές εκκρεμότητες. Είναι πραγματικότητα ότι όσο προσπάθεια και να κάναμε τον Γενάρη και τον Φεβράρη στο να κρατήσουμε τα χρήματα μας στην άκρη, να δώσουμε τις δόσεις μας, να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα, ε, νομίζω ε, ότι ξέφυγαν τα πράγματα. Και όταν λέω ξέφυγα, δεν εννοώ ότι κάποιο πήγε και αγόρασε τέσσερα κουστούμάκια και τέσσερα ζευγάρια μποτάκια, γιατί αυτό δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι σε μα ήρθαν ζημιέ, απρόπτα προβλήματα, ε, που τι αγνοούσαμε ή τι είχαμε ξεχάσει, ή μπορεί να θεωρούσαμε ότι τι είχαμε τακτοποιήσει κιόλα. Και βέβαια όλο αυτό μα κάνει να ξεκινάμε με μια τεράστια αγωνία. Ε, τον μήνα που θα έρθει, προσπαθώντας να τραβήξουμε όσο μπορούμε τα πράγματα και να φέρουμε ισορροπίε. Αυτό που δεν κάνουμε είναι να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα μας και ότι αυτός ο τρόπος θα είναι ένας δεύτερος τρόπος δουλειάς, απασχόλησης, που θα βοηθήσει και εμάς, θα βοηθήσει και κάποιους άλλους, γιατί το ένα χέρι το άλλο. Έχουμε ακόμα πολλές εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με το συναισθηματικό, όπου κανείς δεν διαφωνεί ότι τα πράγματα στη ζωή μας δεν είναι τέλεια. Αλλά δεν είναι μόνο στη δική μας ζωή που δεν είναι τέλεια, είναι και στη ζωή των δικών μας ανθρώπων, είναι οι εμπειρίες που αποκομίσαμε, είναι οι αλλαγές των συνθηκών που ξεκίνησαν με τα οικονομικά δεδομένα ...του κουρέματος που γι' αυτό θα χρειαστεί να ξανασυνομιλήσουμε και που το τελευταίο διάστημα ε, κάποιοι πήραν ξαφνικά με ημερομηνίες μέσα στο τέλος του Νοέμβρη και αρχές του Δεκέμβρη κάποιες ε, επιστολές ε, που σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε καν το αιτιολογητικό να σταλούν που αυτές οι επιστολές χρεώνονται στο λογαριασμό μας... Άρα το θέμα της επίλυσης ε, της συναλλαγής μας με το, με το οικονομικό τραπεζιτικό σύστημα φαίνεται να προβάλλει έντονα ε, και βέβαια δεν είναι καθόλου περίεργο με έναν δία μέσα στο ζώδιο του Σκορπιού ε, να θέλει κάθε τράπεζα και ο κάθε ε, ε, δανειοδότης να πάρει πίσω τα λεφτά τα οποία του υποσχεθήκαμε. Και εμεί πολύ θα θέλαμε να πληρώσουμε όλα αυτά τα λεφτά. Αλλά φαίνεται ότι ο τρόπο που γίνεται η προσέγγιση, η, η, ε, η απειλή, ο τρόπο ε, μετάφραση των πραγμάτων δημιουργεί περισσότερο αντίδραση και θυμό και οδηγεί του ανθρώπου στο να γίνονται πιο πολεμοχαρεί. Ένα από τα στοιχεία του Δία μέσα στο ζώδιο του Σκορπιού. Την ίδια στιγμή έχουμε. Όλη την ανάγκη να τελειώσουμε, να ξεφύγουμε, να ε, διαφύγουμε ε, όσα, από όσα πράγματα μας ταλαιπωρούν. Και αυτό που συνειδητοποιώ ε, είναι ότι όταν μεν ακούω τις μαμάδες που έχουν να κάνουν με το γιο τους, θα θέλαν πάρα πολύ να μπορούν. Να του εξασφαλίσουν αυτού του γιου την ευτυχία που ονειρεύεται, την σχέση που ονειρεύεται, να του τα κάνουν εύκολα. Αλλά κάνοντα εύκολα κάποια πράγματα στα παιδιά μα, μπορεί να μην κάνουμε το καλό για την ίδια του τη ζωή. Γιατί δεν θα είμαστε εκεί να πλένουμε τα δόντια του για πάντα, δεν θα είμαστε εκεί για να του διδάξουμε ότι κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται με ένα διαφορετικό τρόπο. Αντίθετα, θεωρούμε. Αυτόν που αρνείται να κάνει ό,τι κάνουμε εμείς ή ό,τι θα θέλαμε να κάνουν κάποιοι άλλοι ως εχθρόπας. Ε, συζητάω πολλές φορές μαζί σας και ακούω ότι ε, ο γαμπρός σας δεν είναι ο καλός. Και ξαφνικά έρχεστε σε μια πορεία σύγκρουσης ή αντιπαράθεσης με το παιδί σας που είναι πλέον κορίτσι και που για δικούς του λόγους δέχεται, ανέχεται ή τελικά περνάει και καλά και εμείς δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Αλλά το θέμα εδώ είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αυτό το παιδί που επέλεξε να έχει σήμερα αυτή τη σχέση, αυτόν τον σύντροφο, ήθελε κάποιον που να δώσει ζεστασιά και αγάπη μέσα στο σπίτι. Και που ενδεχομένως ο δικός μας σύντροφος, ο δικός μας άντρας, ο δικός τους πατέρας, έκανε τα πρέπει, γιατί αυτό είναι που καλλιεργούμε στην οικογένειά μας, είναι αυτό που καλλιεργούμε στην καθημερινότητα και είναι και πάρα πολύ σωστό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τεράστια προβλήματα σε πολύ νεαρές ηλικίε άγχους, που έχει να κάνει με την υποτιθέμενη κοινωνική ε, ή επαγγελματική καταξίωση. Αν όμως φτάσω σε ένα σημείο, στο οποίο φτάνουν να... Έρχομαι σε αντιπαράθεση με σας και σας εξηγώ ότι ε, ναι, το παιδί σας βρίσκει δουλειά, αλλά φεύγει από τη δουλειά ή το διώχνουν από τη δουλειά. Είναι και τι σπαταλήσαμε όλοι πολύτιμο χρόνο, πιστεύοντας ότι δίνοντάς του τα επαγγελματικά και ε, γνωσιακά, αν θέλετε, εφόδια, το οποίο δεν σημαίνει, επαγγελματικά του δίνουμε ε, αλλά του δίνουμε έτοιμη οικοσένεια από πλευρά γνώση, δεν σκέφτεται μόνο του, σκέφτεται ε, με αντιμετωπίζει κάθε προπτική τη καθημερινότητα και τι σχέσει λε και είναι παντρεμένο και έχει 40 <κοκοί> χρόνια παρελθόν. Και είμαστε πολύ εύκολε, εμεί οι μητέρε, να ζητήσουμε από το παιδί μα να ορθώσει ανάστημα, να λύσει προβλήματα που εμεί όταν ήμασταν στι παρό... παρόμοιε συνθήκε και στι χειρότερε πολλέ φορέ. Δεν σηκώσαμε κεφάλι και δεν μίλησαμε. Είναι τόσο εύκολο να ζητάμε. Εμείς πού ήμασταν όταν δεν τολμούσαμε να αντιμετωπίσουμε τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας και την αφήναμε να λύνει και να δένει. Και τώρα γιατί ζητάμε από το παιδί μας, π.χ. όταν είμαστε χωρισμένοι, να, να βρει εκείνο τον τρόπο να λύσει τις τέλειες ηθίκες. Ε, πράγμα που τελικά... Φτάνει να γίνεται άγχο ο γάμο και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπετε ότι η τελευταία κοινωνία μα αρνείται να προχωρήσει στο γάμο. Οι περισσότεροι κερδίζουν χρόνο προσπαθώντα να βρουν ισορροπία. Και βέβαια δεν έχουμε όλοι τι ίδιε. Συγγνώμη, παιδιά, έχω περάσει το τεράστιο παράσιτο. Λοιπόν, δεν έχουμε όλοι τι ίδιε προσδοκίε, ούτε τα ίδια όνειρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κάθε ένας από εμά να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Σας είπα πριν λίγες μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ότι υπάρχουν δουλειές που θα μπορούσα ποτέ στη ζωή μου να τις κάνω. Όχι γιατί είναι, α, δεν ξέρω, κακές ή λίγες. Ας πούμε, δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι ταμεία σε τράπεζα. Σίγουρα δεν θα μέτραγα σωστά τα λεφτά. Δεν είναι το αντικείμενο μου. Σίγουρα ε, θα μπισκόμουν άνετα σε ένα χειρουργείο και θα μπορούσα να διαλέξω μια τέτοια καριέρα, αλλά δεν θα ήθελα π.χ. να γίνω οδοντίατρος ή δερματολόγος. Θα πει γιατί. Γιατί είναι δύο επαγγελματά τα οποία δεν μπορώ να αντέξω στο στομάχι μου. Δεν σημαίνει ότι η επιλογή κάποιου είναι λανθασμένη ή είναι κακή και θα πρέπει να αποδεχθούμε όλοι τα καλά και τα κακά μας. Ναι, μπορεί να είμαι υπερβολική, αλλά αν δεν εστιάσω στην υπερβολή, δεν θα περαστεί το μήνυμα σε κανέναν. Και το θέμα είναι ότι παρά την προσωπική μου υπερβολή στο να είμαι διεκτική σε κάποια πράγματα, δεν πήγα σε κανέναν το σπίτι να του πω ούτε πώς θα ζήσει, ούτε πώς να τα φέρει βόλτα. Αντιθέτω, καθημερινά εισπράττω από όλου εσά να με ρωτάτε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το ποια είμαι ή τι γνώσει μου, έχουν να κάνουν με το ότι πάντα ήθελα να ξέρω και διάβαζα και προσπαθούσα να αποκομίσω γνώση για τη γνώση του εφόδιου για να φέρω τα πράγματα εκεί που είναι. Αν λύσω εγώ το πρόβλημά σας δεν θα το έχετε λύσει εσείς και λίγο αργότερα θα πρέπει να το ξαναντιμετωπίσετε. Άρα λοιπόν ο μήνας που ξεκινάει σταδιακά μπροστά μας θα μας υποχρεώσει να δούμε ποιοι είμαστε, τα καλά μας, τα κακά μας, το ύψος μας, το πλάτος μας, το εκτόπισμά μας και με βάση το ποιοι είμαστε και όχι με το να προσποιούμαστε το άγριο θηρίο, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά με τη ζωή μας, με τα παιδιά μας και να μην τα πληγώνουμε γιατί εμείς τα βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Έχουμε δικαίωμα παρέμβασης στη δική μας ζωή. Έχουμε δικαίωμα συμβουλής και συμβολής στη ζωή των άλλων. Δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε ανικανοποιητοί γιατί δεν είμαστε εμείς που πληρώνουμε το ρίσκο. Πάμε να δούμε τους τηλεθεατές μας. Πάμε στη δώρα. Δώρα μου. Καλησπέρα, κυρία Λουκά. Καλώ το κορίτσι μα. Δώρα μου, από πού μα παίρνει τηλέφωνο, Παίρνω από λεμέσό. Ναι. Και μερομηνία... θέλει. Τόπο Γεννήσεω Αμόχωστο. Ναι. Μερομινία 5 Τετάρτου 66. Θα ήθελε να μου πείτε για μένα. Και η ώρα. 7.30 το πρωί. Ε, ζει ένα λίγο δύσκολο κομμάτι αυτή την εποχή, το οποίο έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνουμε. Ε, και όταν μεγαλώνουμε, η κούραση και η αντοχή είναι τόσο πολύ μεγάλη, που μας κάνει να αναθεωρούμε το πόσα πράγματα προσφέραμε στους υπόλοιπους και μας κάνει να εστιάζουμε στις δικές μας ανάγκες, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό, γιατί και μας προφυλάσσει από πλευράς υγείας, αλλά και μας κάνει πιο ειρηνικούς και φιλικούς στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Είναι Αυτ... αλήθεια αυτό. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι το 17 σε έκαψε. Πραγματικά. Πολύ. Δηλαδή, αισθάνθηκε πληγωμένη, αισθάνθηκες, αισθάνθηκες απογοητευμένη, κατάλαβες ότι ήσουν αυτοί που έβγαζε το φίδι από την τρύπα για κάποιους ανθρώπους ναι. και τελικά αυτοί οι άνθρωποι ούτε το μέτρησαν, ούτε το, ευχα... το... το δέχτηκαν με ευχαρίστηση, παρά μόνο για να σου ζητήσουν να ξαναβγάλεις το φίδι από την τρύπα. Και φαίνεται ότι στο ενδιάμεσο κάποια σχόλια και κάποιες κινήσεις αυτών των ανθρώπων σας ταναχώρησαν. Και ε, Πάρα πολύ. Μπράβο. Και το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν θέλεις να βοηθήσεις, όχι. Δεν θέλεις να ξαναπληγωθείς. Ακριβώς. Δεν θέλεις ξανά την αχαριστία... Δεν θέλεις ξανά να δώσεις ευκαιρία σε κάποιους που σε παράτησαν στα κρύα του λουτρού όταν εσύ πέρναγες δύσκολες ώρες να Πολύτερο. σε ξαναπαρατήσουν. Βέβαια, στο λέω, δεν θα το δεχτούν. Ε, δεν τους βολεύει. Συνήθως, ε, παρά την υπέροχη αυτή παραβολή του άσω του ιού που επιστρέφει και εμείς ε, του φάζουμε το μόσχο το σιτευτό, δεν ισχύει στη σχέση μα. Δηλαδή, ο άσωτο θεό θα ήταν το παιδί μα που έκανε άπειρα λάθη και θέλει να ξαναχτίσει τη ζωή του σε μια γερή βάση. Θα ήταν το παιδί μα που παρανόησε πράγματα με στο γάμο μα και τώρα αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Δεν είναι όμω ποτέ αυτό που όταν τον βολέψαμε και ήταν νυχθημερών μέσα στο σπίτι μας... και ερχόταν την ώρα που εμείς έπρεπε να χαρούμε πράγματα... να μας ζαλίσει με τα ψυχολογικά του και τα άλλα... τα οποία Μαι. ποτέ δεν λύθηκαν και πάντα ανανεώνονταν... και Μαι. να εξαφανιστεί όταν του δίναμε την ευκαιρία να ζήσει λίγο καλύτερα. Μαι. Εσύ λοιπόν αυτό αντιμετωπίζεις. Κατά πόσο είσαι σωστή, κατά πόσο είσαι σκληρή... Ε, Νομίζω... σου πω την αλήθεια, εγώ αποφάσισα ότι... Ε... Βάζω καινούριε αρχές, ακόμη και αν έχει να κάνει με ανθρώπου, αλλαγέ φίλων κλπ. Ε, Δυστυχώ δεν έχεις περιθώρια, γιατί όσε φορές συνάντησα την επιστροφή κάποιων ανθρώπων, ε, ήταν ο τρόπο λειτουργία που με ενόχλησε. Δηλαδή, κάποτε θυμάμαι ένα κορίτσι με σοβαρά προβλήματα με ναρκωτικά, ε, που μετά από πολύ επίμονες συζητήσεις δέχτηκε να δει κάποιους ειδικού και να ξεφύγει από το πρόβλημά της, είναι ότι ήρθε, ξέρω εγώ, μέσα στο σπίτι και ήταν σαν να μετακόμισε. Μου λέει, τα χρωστά όλα σε σένα, της λέω, τα χρωστάς όλα σε μένα, αλλά και σε σένα που τα έκανες. Δεν μου χρωστάς και δεν σου χρωστάω, επειδή σε στήριξα, να μετακομίσεις στο σπίτι μου. <Κι> το καταλαβαίνεις αυτό ναι, που ναι, σου λέω. Το καταλαβαίνω, ναι. Όχι γιατί τη φοβόμουνα, με την έννοια το ότι θα συμπαρέσει ρε κάποιου άλλου. Και α είχαν αέρα, παιδιά. Όχι. Είχα δει τόσε ασκήμιε στα παιδιά μου από το πώ είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι με όλα αυτά. Που δεν. Εντάξει, δεν δίνω και. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Σε που δεν είναι σωστή. Ότι ε, θα πρέπει να είσαι βέβαιη και να τσεκάρει του καινούριου φίλου, γιατί όλοι στην αρχή είναι σωστοί και τέλειοι, μέχρι που να σκάσει Μπροστά το πρώτο πρόβλημα. Ναι. Εμένα λοιπόν μου λέει ότι ο εχθρό σου είναι η ευαισθησία σου. Σκλήρινε αρκετά και έχει την προνοητικότητα τώρα με το που θα δεις το πρώτο σημάδι να αλλάξεις και τη θέση και τη στάση. Ναι. Οπότε ναι, θεωρώ ότι μπαίνει σε ένα καλύτερο κύκλο κοινωνικά, συναισθηματικά και επαγγελματικά. Μπορείτε να μου πείτε. Κάποια λεπτομέρεια ως προς τα αισθηματικά ή τα επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά ακόμα ο χρόνος δεν σε εμποδίζει. Αλλά αυτό δηλώνει ότι αν θέλεις να κάνεις αλλαγές στα επαγγελματικά που υπάρχουν... Ε, Απρίλιο-Μάιο, εκεί που θα πας θα πάρεις ε, αρκετά καθήκοντα πάνω στην πλάτη σου και κούραση. Αλλά θα αξίζει τον κόπο οικονομικά. Okay. Στο συναισθηματικό τέρμα πλέον όλοι αυτοί που τελείωσαν τον νηπιαγωγείο μαζί σου, το δημοτικό μαζί σου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λέγονται γιατροί ψυχίατροι, νευρολόγοι ψυχίατροι, νευρολόγοι, ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι να λαμβάνουν αυτά τα πρόσωπα. Δεν είναι δουλειά μας να κάνουμε την ταντά και τη μαμά. Ακριβώς. Και αυτό ίσως, ίσως, ε, καλή μου, βοηθήσει και κάποιες μαμάδες να καταλάβουν ότι αν το αγόρι τους δεν το μάθουν να συνυπάρχει, έτσι, ε, δεν θα γίνουν ευτυχισμένοι. Και εγώ είχα δύο αγόρια τα οποία με σκυλόβριζαν, να το τους έλεγα στρώστε το κρεβάτι και βάλτε το φαΐ στο φούρνο. Ε, και, εγώ, και μου και έλεγαν γιατί, λέω γιατί ε, δεν θέλω αν έχω νύφη να με βρίζει. Και εγώ το ίδιο λέω. Δεν το λέω έτσι. Για τυχαία. μένα βλέπει κάτι καινούριο, χρήσιμο. Ναι, μου. ναι. Αλλά αυτό το κάτι είναι προ το τέλο του καλοκαιριού. Οπότε μη βιαστεί να ενθουσιαστεί. Περίμενε βεβαιωθεί. Ναι. Έτσι. Και το ξαναλέω. Όλοι πρέπει να μάθουμε γιατί η ζωή είναι πολύ σύνθετη. Να βοηθάμε ο ένα τον άλλον. Μόνο έτσι επιβιώνουν οι σχέσει, οι γάμοι και οι καταστάσει με τον να έχω μεγαλώσει τον άντρα μου, το γιο μου και τον ξάδερφό μου σαν γάτο του καναπέ, ε, άντε το πολύ πολύ το στείλω στην Τεχεράνη σε ένα ωραίο καναπέ. Όλες εδώ που παίρνετε έχετε πολύ συγκεκριμένα παράπονα, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε όλοι και την οριμότητα να δώσουμε το καλό μάθημα στο παιδί μας. Πάντα φταίει η νύφη ή ο γαμπρός. <χ> <χ> νομίζω ότι είναι Άλλων δεκαετιών αυτέ. Είναι, που... αλλά αν δεν αλλάξει, αφού βολευόμαστε, γιατί να αλλάξουμε. Πρώτα θα πέσουμε στον κρεμό και μετά. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Γρήγορα Ευχαριστώ έρχεται πολύ. κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είσαι καλά. Και έχουμε τη σταυρούλα. Ε, είμαι... Για μένα που θέλω. Ναι, σταυρούλα μου. Πού γεννήθηκες Κυθρέα, 22 του 3 του 70 Ε, η ώρα 4 το βράδυ. Λοιπόν, 22 του Τρίτου του το 1970. 1970. Τι ώρα? Η ώρα 4 η νύχτα. Τα χαράματα. Ναι, ναι. Hello. Ναι, μια στιγμή να τα γράψω. Λοιπόν, ε... Σταυρούλα μου, είσαι ένα πολύ. Είναι επαγγελματικά, σημαντικά. Ναι, είσαι ένα πολύ δραστήριο άνθρωπο. Είσαι ένα κρυό που κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει αυτού που είναι γύρω του. Όμω, Μάρκο, μου σε παρακαλώ, κλείσει το ηχείο. Ωραία. Ε, αυτό το οποίο έχω πρόβλημα και αυτό έχει γίνει και πρόβλημα στη συναισθηματική σου ζωή και στην επαγγελματική σου είναι η τελειομανία σου και ο τρόπος που αντιλαμβάνει τα πράγματα. Δηλαδή, Είσαι ένας άνθρωπος με πολύ έντονη προσωπικότητα που οτιδήποτε κάνεις θα το κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Εάν λοιπόν δουλεύουμε μαζί πρέπει και εσύ να κάνεις προσπάθεια να καταλάβεις πώς θέλω να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και να μην ειλικρινείς το επαγγελματικό βρίσκεται ήδη σε ένα καλύτερο δρόμο παρόλο που ταλαιπωρήθηκες στο αισθηματικό όμως έχω την αίσθηση ότι τρομοκρατείς οποιονδήποτε θέλει να κάνει μία σχέση μαζί σου, γιατί από την αρχή δείχνεις ότι θέλεις μία σχέση σοβαρή και σχέση γάμου, πριν καν προλάβει να σε γνωρίσει, δηλαδή και εσύ έχεις μία νοτροπία που μπορεί να ίσχυε ίσως πριν 20-30 χρόνια. Οι σημερινοί άντρε δεν θέλουν αφεντικό, δεν θέλουν τη γυναίκα να ηγείται, Θέλουν να μοιράζονται πράγματα μαζί και εκεί μόνοι σου μπλοκάρει το συναισθηματικό. Εσύ φέρεσαι λίγο σαν μαμά, σαν αφεντικό, σαν γραμματέας και αυτά το μόνο που μπορεί να σου φέρουν στη ζωή σου ε, είναι προβληματικό άντρα, ο οποίος αφήνεται σε σένα... Με λίγα λόγια, έχει ένα διακοσμητικό σύντροφο με κάτω από αυτέ τι συνθήκε και εσύ τρέχει σαν παλαβίνα να, να δουλέψει για δύο, να συνεισφέρει για δύο. Από εμά πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό είναι μια δική μα εσωτερική κακοποίηση. Και δεν μετράει το ότι εγώ έχω δίκαιο. Όλοι έχουμε δίκαιο από τη δική μα οπτική ναι. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει είναι ότι έχει στερήσει τον εαυτό σου την ευτυχία, έχει δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια και μεγαλία σε φίλους σου, σε οικογενειακά πρόσωπα, όχι όμως τον εαυτό σου. Είσαι μόνιμα εγχωμένη και μόνιμα τρώγεσαι με κάτι. Γιατί? Ε, είναι χωρίς τίπος. Ωραία. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Αν το άγχο είναι η αιτία του να είμαι μόνο μου, αν το άγχο είναι η αιτία του να μην είμαι ευτυχισμένο, αν το άγχο είναι αιτία δεν ξέρω τι άλλων πραγμάτων, γιατί δεν κάνουμε κάτι για το άγχο του για το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, από τη μία έχω το άγχο και από την άλλη έχω την έλλειψη ευτυχία. Τι κάνουμε για το άγχο, Πρέπει να καταπολεμήσουμε. Όχι, πρέπει να βρει την αυτό που προκαλεί το άγχο σου. Και να το αντιμετωπίσεις φοβίες, με όλους τους... Οι δε... φοβίες, τις οι... Ποιες φοβίες. Ξαναφτάνουμε ε. στη γνωστή συζήτηση. Τι είναι αυτό που φοβάσαι. Έχω φοβίες πολλές. Είναι και ελεύθερη. Ε, έχεις μείνει ελεύθερη γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Γιατί ο άλλος έρχεται, σε βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι κάτι κρύβεται πίσω από το άγχος του και είναι οι νέοι άντρες δεν είναι τόσο πρόθυμοι όσο στο παρελθόν να έχουν μία σχέση και να κάνουν λίγο τη μαμά και τον μπαμπά στη σύζυγό τους. Υπάρχουν εκατομμύρια τρόποι να αντιμετωπίσεις τις φοβίες σου. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα έρθει κάποιος πρόθυμος σαν ιεραπόστολος να αναλάβει να λύσει τα δικά σου προβλήματα και αν αναλάβει να λύσει τα δικά σου προβλήματα, τι προπτικές έχει να γίνει ευτυχισμένος. Τίποτα. Άρα λοιπόν εξήγησε μου το λόγο για τον οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο στη ζωή σου. Ενώ και εγωιτευτική είσαι και έξυπνη είσαι και εργατική είσαι και αισθησιακή είσαι και ξαφνικά δεν ξέρω τι κάνεις και τρέχουν. Αν λέω ψέματα το συζητάμε. Όχι, δεν λες ψέματα. Δεν λέξε. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Τι θέλεις καλή μου από τη ζωή σου. Δεν Να ευτυχήσεις. Ναι, ναι. Ωραία. Πτυχία. Μπράβο. Τι σε εμποδίζει να είσαι ευτυχισμένη? Το άχος. Πάμε πιο πίσω. Δεν είναι το άχος. Το είπες προηγουμένως. Ναι, οι φοβίες. Ναι, ναι. Αυτές οι φοβίες, κορίτσι μου, έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα? Όχι, όχι. Ωραία. Αφού λοιπόν δεν είναι καν πραγματικές αυτές οι φοβίες. Να, ναι, ναι. Γιατί δεν βρίσκεις έναν τρόπο να προσπεράσεις αυτές τις φοβίες, να είσαι πιο χαμογελαστή, να αφήσει το ερωτικό στοιχείο που έχεις να, μέσα σου να βγει προς τα έξω και να σε δει ο άλλος και να πει επιτέλους με μια μυαλωμένη γυναίκα πρόθυμη για συνεργασία, χαμογελαστή, καλόβολη, εργατική, να παλέψουμε μαζί να ευτυχίσουμε. Οικογενειακά, με την οικογένεια μου θέλω να μάθω. Τι θέλεις να μάθεις, αν έχουμε ειδηπόδιο και αν αυτό θα λυθεί στην ηλικία ε, που είμαστε. Όχι, το ζω με τη μητέρα μου γι' αυτό. το ότι με τη μητέρα σου σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν απομακρυθεί και φορτώθηκε στον άχαρο ρόλο. Και ταυτόχρονα ότι κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι ε, παρεμβαίνει η λογική της μαμάς και του παλαιότερου καιρού και κανένας δεν είναι αρκετά καλός τι θα να... γίνει όμως αν ο Μηγέννητο το η μαμά μεγαλώσει πάρα πολύ και φυσικά έρθει η ώρα να, να φύγει ναι ναι εσύ πόσα χρόνια έχεις χάσει ήδη από τη ζωή σου πόσα χρόνια έχεις χάσει από τη ζωή σου πολλά πολλά Μεράβο. πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να βρεις την ξενιασία και όλα αυτό το πράγμα Συγγνώμη που είμαι λίγο σκληρή αλλά το τελευταίο τα διάστημα έχει ταραχτεί το νευρικό μου σύστημα από τον ακούω καυγάδες, χωρισμούς, παιδιά τα οποία ξυπνάνε και αντιλαμβάνονται ότι έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους. Και αυτό το οποίο σου συμβαίνει μπορεί να μου λέει ότι έχει ένα εξαίρετο χαρακτήρα και ότι σωστά σε μεγάλωσαν και ανέλαβες τις ευθύνε. Εμένα όμως σαν γυναίκα με πληγώνει το ότι δεν μπορείς να ονειρευτείς, δεν μπορείς να χαμογελάσεις, δεν μπορείς να φεθείς. Είναι η αλήθεια. Οπότε αυτό που σου ζητάω είναι σκέψου πράγματα για σένα. Μπορεί αυτά που σου ζητάω να ξεβολεύουν και πάρα πολλού γονεί που στην ουσία θέλουν μία κόρη να μείνει μόνη της και ανήπαντρη, το έχω ζήσει και στη δική μου οικογένεια, για να είναι η νοσοκόμα της μάνας και της γιαγιάς. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο προορισμός μας ήρθαμε να βρούμε τον σύντροφό μας, να κάνουμε οικογένεια, να ζήσουμε καλά και να μεγαλώσουμε γερά παιδιά. Σκέψου λοιπόν και τη μητέρα σου, σκέψου και εσένα και α, κατάλαβε ότι το δίκαιο το έχει ο νεαρότερος σε αυτή την ηλικία, γιατί χάνεις την ευκαιρία να ζήσει στην δική σου οικογένεια. Η μαμά σου έχει ζήσει τη δική της. Και πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να είμαστε λιγότερο εγωιστές. Σε φιλώ και απλά σκέψου τα και ξαναμιλάμε ξανά. Ναι, ευχαριστώ, Βαμπέσ. Άννα. Άντρη, Άννα. Άντρη. Γεια σου, Άντρη μου. Χαίρομαι, κυρία Χριστίνα. Κι εγώ χαίρομαι, Άντρη. <laughs> ναι, Κάθε και... τηλεφώνημα είναι και μία διαφορετική ιστορία. Και ναι, ανάλογα ναι. πώς τη αφηγόμαστε, Άντρη, ή πώς ναι, τη σκεφτόμαστε, ναι. από εκεί κλείνουν ή ανοίγουν κάποιες πόρτες. Ναι, Σ' ακούω. Ναι. Εσύ ναι. θέλεις για σένα, για κάποιον ναι, δικός; δικό Ναι, για μένα, για μένα. Ωραία. Πού είσαι γεννημένη, Άντρη μου. Ε, Λάρνακα. Ωραία το του πρώτου το 65. Λοιπόν, 8 Ιανουαρίου 1965. Ναι. Και η ώρα? Ώ, ώρα δεν ξέρω ακριβώς. Βράδυ, αλλά δεν ξέρω ώρα. Τι εννοεί βράδυ? Βράδυ, έλεγε μου η μάνα μου πάντα... Νύχτα, βρέχει πάρα πολύ που σε γέννησα. Ναι, <laughs> εννοούσε δηλαδή πριν τι 12 ή μετά τι 12. Πριν τι 12, φαντάζομαι. Άρα θα πάμε από 10 και μετά, αλλά με επιφύλαξη, ναι. έτσι. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Ε, έτσι κι αλλιώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι εγώ καιρό και έχει και πάρα πολύ ηχθεί. Οπότε θεωρώ ότι είσαι καλόβολη, τρυφερή, ρομαντική μερικέ φορέ αρνείσαι να δεις την πραγματικότητα για πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλεις δηλαδή να σκεφτείς ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν τραγικές αρρώστιες. Τα αποφεύγεις. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ κακό. Ε, είναι μια φυσική άμυνα πολύ καλύτερη να μην θέλω να τα δω από το να φαντάζομαι ότι θα πέσει ο ουρανός πάνω μου, θα μου έρθουν όλες οι αρρώστιες, δηλαδή σε κρατάει πιο υγιή. Αποτέλεσμα όμω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έφεγε κάποια χαστούκάκια, σφαλιάρε, από ναι. συγγενεί, από φίλου, από ανθρώπου ναι. που άνοιγε στο σπίτι σου και την καρδιά σου και πίστευε ότι νοιάζονταν για αυτά τα οποία συνέβαιναν γύρω σου. Ναι. Και επειδή η φετινή χρονιά, παιδιά, τουλάχιστον για να πάρουμε και την αστρολογία των Κινέζων που μας έχουν κατακλείσει, είναι η είναι η χρονιά του σκύλου, δηλαδή η χρονιά της αφοσίωσης. Και περί αυτού πρόκειται ότι κάποιοι δίνουν και κάποιοι απλά παίρνουν και ξεχνούν. Και εδώ φαίνεται ότι φτάσαμε στο τέλος αυτής της περίεργης κατάστασης. Αντρούλα ε, μου, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάνεις πολλές αλλαγές. Έχω βελτιώσει και στο οικονομικό σου, αυτά είναι τον Απρίλιο για να είμαι ειλικρινής ότι έχω ε, ένα συνεχές άγχος για σένα τα κάνεις όλα σωστά και όλα τέλεια mm. και ότι έχεις απομακρυθεί, έχεις απομονωθεί από κάποια άτομα και θεωρώ ότι δεν είναι κακό. Υπάρχουν σκέψεις σου για να φύγεις από την Κύπρο? Όχι, ε, από Κύπρο όχι. να... Ε, ναι. Είναι. Πάντως υπάρχουν και σκέψεις σου που σχετίζονται με κάποιους δικούς σου ανθρώπους που έζησαν και στο εξωτερικό ή και έχουν σχέση με εξωτερικό. Γιατί μου δείχνει ότι κάποια στιγμή χάθηκες με κάποιους ανθρώπους και τώρα ξαναβρίσκεσαι. Και ότι πρέπει να βρεις τις ευκαιρίες που κρύβονται για σένα. Εκεί που είσαι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν χάλια. Μην το συζητήσουμε. Ναι. Και ναι, ότι ναι. αυτό το πράγμα ναι. σου έκανε κακό, σε πίκρανε. Πάρα πολύ. Κοίτα λίγο και τη χολή, γιατί έχει ένα βάρο, ένα μετεωρισμό κάπου εδώ που μπορεί να μου πει ότι από όλη αυτή τη στεναχώρια ε, μάλλον ε, ενοχλήθηκες. ενοχλήθηκε. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα μετρήσει θετικά για σένα και ότι ο Μάρτιο και ο Απρίλιο είναι πολύ γεροί για να προωθηθεί. Και ότι και το επαγγελματικό και το οικογενειακό θα είναι πολύ καλύτερα αν φύγει από εκεί που βρίσκεσαι. Γιατί όσο τα βλέπεις αυτά τα πρόσωπα ή αυτές τις καταστάσεις, τόσο σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ναι, ναι. Και αυτό ποτέ δεν είναι καλό. Γιατί πάντα πονάς, πάντα θυμώνεις, πάντα πικραίνεσαι. Είναι τόσο δύσκολες οι ανθρώπινες στιγμές που ζούμε, οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, που δεν χρειαζόμαστε και επιπλέον βάρος για να ξεκινήσουμε όλο αυτό το, το δράμα των πραγμάτων. Χρειαζόμαστε λίγα αγάπη και καλοσύνη. Χρειαζόμαστε τον παλιό καλογείτονα που μας έλεγε γεια σου Μαρία, γεια σου αντρούλα. Και το εννοούσε το γεια σου. Το εννοούσε το να είμαστε καλά. Σ' ακούω. Σωστά, <Τοφτά>, ναι. Σούλησα. Ναι, προδόθηκα. Προδώσα ένα άτομα που τα είχα πολύ ψηλά. Καλή μου. Δεν μα προδίδουν ποτέ οι άλλοι άνθρωποι, καλοί μου, γλυκιά μου. Εμείς προδίδουμε τον εαυτό μας, τοποθετώντα πολύ ψηλά κάποιους ανθρώπους, πριν πραγματικά μας αποδείξουν ότι είναι ήρωες. Ναι, πράγματι. Εμείς προδίδουμε τον εαυτό μας. Γιατί θα θέλαμε πραγματικά να είναι καλοί, να είναι σπουδαίοι, και να μας έχουν νοιαστεί και να μας έχουν προ... προσέξει. Αλλά αυτοί απλά μας πρόσεξαν, μας πήραν και χαπάρι, και μας εκμεταλλεύτηκαν. Mm -hmm. Και αυτό είναι το μάθημα του ανοίγω τα μάτια μου. Και χωρίς να γίνω παρανοϊκός κρατάω και μια πισίνη. Mm -hmm. Και αν θες να το εξηγήσω ακόμα καλύτερα, δεν έχεις χάσει τίποτα κορίτσι μου. Εκείνοι χάσανε. Εσύ δεν είχες φίλους, είχες βέλες. Mm -hmm. Εκείνοι όμως πλέον που δεν θα έχουν από ποιον να πιούν το αίμα, δεν χάσανε. Φύγε με χαμόγελο, ναι. γιατί αν καταφέρεις να συμφιλειωθείς με αυτό που συνέβη και μέσα σου, θα έχεις ξεφύγει από την επιρροή για πάντα αυτών των ανθρώπων. Φύγε με χαμόγελο και πες, βδέλες, θα πεθάνετε χωρίς το αίμα που μου ρουφάτε. Mm. Αλλά εσύ μπορείς να πας παρακάτω. Θα προχωρήσει με τη ζωή μου, κυρία Χριστίνα. Ναι, θα προχωρήσεις, αλλά είναι απαραίτητο βήμα το να μετακινηθείς. Τα καλά ναι. θα έρθουν... Τον επόμενο χρόνο γιατί έχει χάσει ήδη χρόνο. Έπρεπε να ναι. έχει ήδη φύγει από πέρσι. Ναι. Μου καθυστερεί τα πράγματα. Ναι. Το γοργόν και χάρη έχει. Σε φιλό και πάω να προλάβω καμιά γραμμή ακόμα. Ναι. Δεν έχουμε άλλη γραμμή, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε στα τιτλάκια. Οκ. Okay. Τον βλέπετε, δεν τον βλέπετε. Τον ακούω εγώ στα αυτοί μου και μου πίνει και εμένα το αίμα. Δεν με αφήνει να σα μιλήσω. Μην τα βάζετε μαζί μου, τα βάλετε με τον άλλον μέσα. <laughs> Κάτσε να σου κάνω κι εγώ αστιάκια, αγόρι μου. <laughs> λοιπόν, για σήμερα, προσπαθήστε πάνω απ' όλα να βρείτε μια καλή παρέα. Μείνετε στο σπίτι, μείνετε με ανθρώπου που μπορούν να σα ακούσουν δεν χρειάζεται πάντα κάποιος να μας δίνει μία λύση. Είναι τεράστια ανακούφιση το ότι κάποιος μας ακούει και φεύγει το βάρος από πάνω μας. Ταύρος, αποδεχτείτε τα πράγματα όπως έχουν σήμερα, μην τα σκαλίζετε. Σκεφτείτε όμως τι θα θέλατε για αύριο, γιατί αυτό τη μετάβαση από το σήμερα στο αύριο, εσείς καλείστε να την κάνετε, δεν την κάνει κάποιος άλλος. Δίδυμοι, το διάστημα αυτό θα χρειαστεί να είστε αρκετά διπλωμάτες, μέχρι και τις 16-17 Μαρτίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο Άρης παραμένει απέναντι σας και αυτό σημαίνει ότι μπορεί με αυτά που λέτε να βρεθείτε σε μια σχετικά δύσκολη κατάσταση. Καρκίνος, η παρουσία τόσων πολλών φίλων και συγγενών σας σας κάνει να βλέπετε τα πράγματα μέσα από ένα περίεργο πρίσμα αυτό του παρελθόντος. Α, οι άνθρωποι που αλλάζουν χρειάζεται να κάνουν ριζικές αλλαγές. Όπως όταν περνάμε ένα ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγουμε αυτούς που μας το πυροδοτούν. Όπως αν έχουν σπάσει τα νεύρα μας, αποφεύγουμε αυτούς που μας εκνευρίζουν. Αποφεύγουμε και τους συμβούλους που δεν βρήκαν λύση για τον εαυτό τους και δεν μπορούν να μας προτείνουν εμάς λύσεις. Λέων, έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν φτάνει μια καλή εικόνα προς τα έξω, χρειάζονται έργα για να πάτε μπροστά, αλλά πρέπει να προστατεύσετε και τον εαυτό σας, δεν γίνεται να γίνετε χίλια κομμάτια. Παρθένος, μόνο με τη σκληρή δουλειά μπορείτε να ανατρέψετε τη δινή οικονομική κατάσταση που υπάρχει. Και η σκληρή δουλειά σημαίνει να ρίξω λίγο τη μούρη μου και να κάνω το κάθετη για να μαζέψω ένα-ένα τα ευρώ και να ξεχάσω τότε που μου στελαν χοντρό φάκελο με χοντρό τσεκ. Δεν υπάρχει. Ζυγός. Ίσως βρεθείτε αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις που ε, προέρχονται από τις απαιτήσει του συντρόφου σας είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά. Η ευγένεια και η διπλωματικότητα σας θα δώσει περιθώριο για ειρηνική λύση. Σκορπιός, πολλές οι κοινωνικές επαφές που θα σας δοθούν και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να επεκταθείτε αρκεί να έχετε συμπέχτες, γιατί να τα κάνετε όλα μόνο σας δεν πρόκειται να γίνει ποτέ το αποτέλεσμα το οποίο θέλετε. Το ξώτης, Αποφασίστε να διεκδικήσετε αλλιώς, κανείς δεν πρόκειται να σας χαριστεί. Πηγαίνετε πανέτοιμοι, χρησιμοποιήστε δικηγόρου, συμβούλου, λογιστέ και αντιμετωπίστε οποιοδήποτε σα προκαλεί ή σα απειλεί και δεν έχει δίκιο. Εγώ καιρο. Ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα ξεσπάσματα του συντρόφου σα θα σα οδηγήσει σε ρήξει. Είναι αλήθεια ότι ο εγώ καιρο είναι ένα ζώδιο που πυκνά απαξιώνει πράγματα αν δεν είναι του ενδιαφέροντό του. Δεν γίνεται όμω να λειτουργούμε πάντα με αυτή τη λογική γιατί το πρώτο που διώχνουμε από κοντά μα είναι το πιο ευαίσθητο και αυτά είναι τα παιδιά μα. Ιδροχό, αλλάξτε τρόπο συμπεριφορά στη σχέση σα και πάψτε να είστε ή να προσποιήσετε το θύμα. Ιχθύ, φανείτε πιο ανοιχτή και πιο κοινωνική και τα υπόλοιπα που θέλετε στο συναστηματικό, στο δρόμο είναι και όπου και να είναι, θα τα συναντήσετε και θα ανανεωθείτε από εμά ένα καλό απόγευμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε όλη την ψυχραιμία μα, την καλοσύνη μα. Αλλά πραγματικά, παιδιά, ένα διάλογο με τον εαυτό μα και μια παραδοχή ότι και εμεί είμαστε ζώρικοι και στραβή σε κάποια πράγματα, είναι ο καλύτερο τρόπο για να λυθούν οι διαφορέ. Όταν εσεί παραδέχεστε πράγματα για εσά, ο άλλο θα πρέπει να κάνει την ίδια κίνηση. Αν δεν το κάνει και απλά χρησιμοποιήσει τι παραδοχέ σα για επίθεση δεν ψάχνει να κάνει σχέση αγάπης με σας. Ψάχνει κάποιον να τον εκμεταλλευτεί. Από μας πολλά φιλιά, την αγάπη μας και η αγάπη δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Απαιτεί από μας να είμαστε συνειδητοί και να παλεύουμε για αυτό που θέλουμε και λέμε ευτυχία. Καλό απόγευμα.